Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το μάτς του Άρη με τον Ολυμπιακό, το οποίο έληξε 2-1 με τσίριαχους, τους κίτρινους, με τον Μωρόν και τον Μανού Γκαρθία. Μια μεγάλη νίκη πανηγύρισε ο Άρης, ο οποίος επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού, ο οποίος προβληματίστηκε ξανά. Ο Μανού Γκαρθία άνοιξε στο σκορ στο 3ο λεπτό, ενώ ο Μωρόν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 41ο λεπτό. Μείωσε όμως ο Ελκαμπή στο 96 και ο τελικός σκορ να διαμορφώνεται 2-1 περ του Άρη. Ο Άρης πανηγύρισε μεγάλη νίκη στο κλειάν της Βικελίδης. Ο Ολυμπιακός προβληματίστηκε ξανά. Οι κίτρινοι επικράτησαν 2-1 των Ερυθρών Λευκών για την 5η αγωνιστική της στοίχημαν Super League, πάνοντας τους 8 βαθμούς με τους Πειραιώτες να μένουν στους 10 πόντους και να πέφτουν στην από την κορυφή. Ο Μανού Γκαρθία άνοιγε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, ενώ ο Λόραν Μωρόν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του στο 41ο λεπτό. Οι Ερυθρολεύκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν εγκαίρως και να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Στην άμυνα του Άρη να χάνει ελάχιστες φορές στην συγκέντρωσή της. Στο 96 λεπτά ο Ελκαμπή μείωσε, αλλά δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο. Ο Ολυμπιακός τώρα θα έφερε στο μάτς κόντρα στη Λιόν για το Europa League στις 26.09 και ώρα 10, ενώ την έκτη αγωνιστική κοντράρεται με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκης 29.09 στις 7 η ώρα. Ο Άρης από την πλευρά του φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 29.09 και ώρα 8.30. Ας δούμε λίγο το μάτς. Ο Άρης πήρε προβάδισμα στην πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Μάγιος τροφοδότησε τον Διαντή στην πλάτη του Ορτέγκα στα δεξιά. Καταχύτερος, ντρίμπλερ τον Αρχιτίνο, έπεσε στον Μανού Γκαρθία στην περιοχή και εκείνος με τη μία πλάθαρη για το 1-0 των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να κρατήσει την παλιά μετά τον γκολ, ενώ ο Άρης, ο οποίος ξεκινούσε την πίεση του από τον άξονα, επιχειρούσε να χτυπήσει στην αντιπίθεση. Οι Ερυθρόλευκοι δυσκολευόταν να δημιουργήσουν και η καλύτερη του στιγμή από το ημίχρονο ήταν στο 19. Ο ΕΣΑ γέμισε την περιοχή. Ο Ελκαμπή βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Άρη, πήρε μια κεφαλιά η οποία ήταν αδύναμη και μπλοκάρει την Κουέστα. Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούσαν να απειλήσουν με κάποιες απευθείας εκτελέσεις πάλι το κυκλίνιο, με την μπάλα να περνάει δίπλα από την αιστεία του Άρη σε δύο περιπτώσεις. Στο 32ο λεπτό, εκεί την είχαν νέα καλή στιγμή. Ο Ντόγια κάνει το λάθος, ο Μανού Γκαρθία από τα τώρα της περιοχής έκανε το γύρισμα, ο Ορτέγκα έκοψε, ο Μόντσο πήρε το rebound, σούταρε, αλλά ο Αργεντινός μπακ ήταν ξανά σωτήριος. Ένα από τα τέλος του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 41ο λεπτό, ο Άρης διπλασίασε τα τέρματά του. Μετά την εκτέλεση corner, η μπάλα έφτασε στο Μανού Γκαρθία επί της περιοχής, εκείνος πήγε το Μωρόν στην πλάτη της ερυθρολευκής άμυνας και με πλασέτ με την μία έκανε το 2-0. Ο Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να αλλάξει τα πράγματα και πέρασε τον αγωνιστικό χώρο τους Ουίλιαν και Σέρτζιο Ολιβέιρα αντί τον Βέλντε και Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός κυκλοφόρησε την μπάλα γύρω από την περιοχή με τον Άρη να έχει οπισθοχωρήσει και να κλείνει όρους με δύο γραμμές, μία πεντάδα και μία τετράδα. Στο 65 λεπτό οι κίτρινοι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ. Ο Μανού Γκαρθία έκλεψε την μπάλα από τον Πάρμο, έφυγε στην αντεπίθεση, άνοιξε στον Μωρόν στα αριστερά, ο οποίος προσπάθησε να κρεμάει στο τζολάκι με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 69 λεπτό, ο Μεντιλίμπαρ πέρασε για τον Γιάρεντσουκ, κάνοντας πιο επιθετική την ομάδα του. Οι δύο επιθετικοί του Ολυμπιακού απειλήσαν στο 70 λεπτό, χωρίς να καταφέρουν να μειώσουν. Δύο λεπτά αργότερα, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ολιβέιρα έφυγε out. Και στο 96 μείωσε ο Ελκαμπή 2-1, αλλά το μάτι είχε κρυθεί. Έτσι, ο Ολυμπιακός αποχώρησε με σκυμμένο κεφάλι και δέχτηκε την ήττα 2-1 από τον Άρη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και subscribe.